θέλω να ξεκινήσουμε με μία σύνδεση με μία που έχει να κάνει μία δράση με το μουσικό σχολείο Ρεθύμνου και ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής για σόλο πιάνο. Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο εξωστρέφειας που πρέπει να δείχνουν όλα τα σχολεία της Κρήτης. Πόσο μάλλον τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά, τα οποία χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 7 το απόγευμα, στο χώρο του σχολείου, στην αίθουσα Μαμαγκάκη, σολίστ η Μυρτώ Τζέλισι, η οποία γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, αλλά διαμένει βέβαια, είναι πάρα πολύ γνωστή, διαμένει βέβαια και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Θέλω να πάμε να παραμείνουμε στο θέμα, να στηρίξουμε και εμείς επικοινωνιακά αυτή την πρωτοβουλία, καθώς έχει να κάνει με μια δραστήρια εκπαιδευτική κοινότητα, με δραστήρια παιδιά και δραστήριους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Ηλία Πίτερη, τον υποδιευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Καλά, είμαστε καλά. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, διαβάζοντάς τη, μας προκάλεσε δημοσιογραφικά το ενδιαφέρον και είπαμε ευκαιρία να τα πούμε ή μάλλον να τα ξαναπούμε για να προβάλλουμε αυτή την ξεχωριστή εξωστρέφεια που επιχειρείτε. Ναι. Η Μυρτώ είναι μια ρεθεμιώτισσα μουσικός, η οποία αυτό το διάστημα δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Ναι. Ζει στην Ολλανδία, έχει κάνει συναυλίες σε Ισπανία, Ιταλία και σε άλλες χώρες. Δεν ήταν μαθήτρια του μουσικού σχολείου, απλά χρησιμοποιούσε όμως το χώρο μας στη μελέτη για τη διπλωματική της. Οπότε η πρότασή της να κάνει ένα ρεσιτάλ πιάνου μας βρήκε βέβαια σύμφωνος. Καλοδεχούμενη. Βέβαια. Στο χώρο που έχουμε στο σχολείο, που δεν είναι καμιά σπουδαία αίθουσα βέβαια, αλλά είναι ένας χώρος που μπορούμε και κάνουμε τις δικές μας μικρές εκδηλώσεις. Θα φιλοξενήσουμε αυτή την σημαντική, θεωρώ, για το Ρέθυμνο εκδήλωση. Αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα Νίκος Μαμαγκάκης στο σχολείο μας. Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση που απευθύνεται γενικά? Σε όλο το ρεθυμιωτικό κοινό, ναι, που του αρέσει η καλή μουσική, γιατί τέτοια ρεσιτάλ δεν δίνονται πολύ κάθε μέρα στο Ρέθυμνο. Βασικός στόχος ποιος είναι? Ξέρετε, προχωρούμε σε μία πρωτοβουλία και την υλοποιούμε και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα στόχο. Ο δικός σας ποιος είναι? Ο στόχος είναι καταρχήν να πλησιάσει ο ρεθυμιώτης στο σχολείο, να μπει μέσα στο σχολείο, να το γνωρίσει από μια εκδήλωση. Άσχετα ότι αυτή η εκδήλωση δεν είναι καθαρά του μουσικού σχολείου, από μαθητές του. Να δει το χώρο μας και βέβαια να έχει και την εμπειρία ενός ρεσιτάλ πιάνου από ένα σοβαρό καλλιτέχνη, ο οποίος θα το κάνει αυτό το ρεσιτάλ. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε και να πάρουν στα σοβαρά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την έκφρασή μου, εκεί κεντρικά στο Υπουργείο Παιδείας, δομές όπως τα καλλιτεχνικά και τα μουσικά σχολεία. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα ιδιαίτερα σχολεία έχουν την εύνοια του κράτους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως ξέρετε, υπάρχει μετακίνηση, υπάρχει φαγητό. Υπάρχουν όμως και τρομερές δυσκολίες, ειδικά σε σχολεία που είναι επαρχιακά, μικρά. Από στελεχώσεις καθηγητών μέχρι αίθουσες, μέχρι οτιδήποτε. Φέτος κάτι έγινε από καθηγητές. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα κρατήσει αυτό. Μάλιστα. Αλλά σαν σχολεία, είναι σχολεία τα οποία είναι επιλογής. Δηλαδή ο μαθητής που θα έρθει, ο γονιός... Γι' αυτό πρέπει να στηρίξει το Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό πρέπει να στελεχώσει τις συγκεκριμένες δομές και να υπάρχουν καθηγητές και να μην χάνουν μαθήματα και να μην δυσκολεύονται τα παιδιά και να βρίσκονται σε ένα κτηριακό συγκρότημα. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως εγώ αναφέρομαι στη δομή εδώ του Ηρακλείου, που έχει πάρα πολλά προβλήματα διαχρονικά, αλλά φαντάζομαι και στο Ρέθυμνο πάνω κάτω, κυρίως στο κομμάτι της στελέχωσης, αντιμετωπίζεται προβλήματα. Για να είμαι ακριβής. Φανταστείτε ότι είμαστε ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί από το 1991. Μάλιστα. Είμαστε τώρα στα 32 χρόνια λειτουργίας. Μάλιστα. Χωρίς δικό μας κτίριο.
Χωρίς, το είπατε. Το είπατε μόνο σα. Το είπατε μόνο σα. Έχουμε την υπόσχεση από το Δήμο ότι στα επόμενα χρόνια κάτι μπορεί να γίνει και ελπίζουμε μάλιστα να το δούμε αυτό το. Να είστε καλά, έργο να υλοποιείτε. Κύριε Ποντιευθυντά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Λοιπόν.